Κύριε Υπουργέ, στο πόρισμα που κατέθεσε το ΚΚΕ μετά την εσπευσμένη ολοκλήρωση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών, κατέληγε στο συμπέρασμα ότι δίπλα σε αυτό καθε αυτό το έγκλημα υπάρχει παράλληλα και ένα δεύτερο. Αυτό της εξόφθαλμης προσπάθειας συγκάλυψής του. Και σε αυτό το έγκλημα βεβαίως, πρώτα έδωσε τον τόνο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, μιλώντας από την πρώτη στιγμή για ανθρώπινα λάθη, δείχνοντας βεβαίως και την κατεύθυνση που θα ακολουθούσε η κυβερνητική πλειοψηφία στην Εξεταστική Επιτροπή, με αποκορύφωμα το κλείσιμο άρων-άρων των εργασιών της, χωρίς να εξεταστούν μια σειρά κρίσιμοι μάρτυρες, χωρίς να διερευνηθούν κρίσιμα ζητήματα όπως για παράδειγμα αυτό της έκρηξης και της πυρκαγιάς, της απαράδεκτης και βιαστικής εκτεταμένης αλλίωσης του τόπου του εγκλήματος και μια σειρά άλλα που φαίνεται ότι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν βοηθητικά και προς τις ανακριτικές αρχές για την έγκαιρη και πλήρη συλλογή του αποδεικτικού υλικού. Αυτό επιβεβαιώνουν οι πρόσφατες εξελίξεις με την αναζήτηση από τις ανακριτικές αρχές 16 μήνες μετά από το έγκλημα του επίμαχου κοντέινερ, από το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσαν, αν είχε εγκαίρως εξεταστεί χημικά από μεταλλιολόγους κλπ, όπως τώρα υπάρχουν σχετικά αιτήματα, να είχε αντληθεί εγκαίρως κρίσιμο αποδεικτικό υλικό που θα βοηθούσε στα συμπεράσματα της έρευνας. Εξελίξεις που έρχονται ως συνέχεια σε μια σειρά διαδικασίες που έχουν δημιουργήσει αναπάντητα ερωτήματα, όπως η καταστροφή κρίσιμου βιντεοληπτικού υλικού, η προβληματική ανάκτηση ηχητικών καταγραφών, ο αποκλεισμός από τη μεριά της κυβέρνησης στην Αρχική Επιτροπή Πραγματογνώμων, την Επιτροπή Γεραπετρίτη, του ζητήματος της έκρηξης που προκάλεσε το θάνατο περισσότερων εκ των θυμάτων, έλειπε αυτό το στοιχείο από το αντικείμενο των ερευνών της Επιτροπής. Και βεβαίως όλα αυτά έρχονται να προστεθούν στην πρώτη και μεγαλύτερη ευθύνη της κυβέρνησης και της κυβερνητικής πλειοψηφίας για το πώς αξιοποιώντας τον απαράδεκτο νόμο περί ευθύνης υπουργών δεν αφήνει στην πραγματικότητα να αποδοθούν στο σύνολό τους οι ποινικές και πολιτικές βεβαίως ευθύνες που είναι πολλές και βαρύτατες, όπως έχουν αναλυτικά καταγραφεί και στο πόρισμα του ΚΚΕ, συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες για μια σειρά υπουργών, τη στιγμή μάλιστα που προετοιμάζονται νέα τέμπη, αφού δεν έχουν χυπαρθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο, που συνεχίζει να λογίζεται ως μη επιλέξιμο κόστος από την πολιτική των κυβερνήσεων αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ρωτάμε λοιπόν πώς τοποθετείται η κυβέρνηση για τις απαράδεκτες και σημαντικές παραλήψεις στη διαδικασία συλλογής και διερεύνησης των αποδεικτικών υλικών σχετιζόμενων με το έγκλημα των Τεμπών και κυρίως για το τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για να προχωρήσει σε βάθος η διερεύνηση όλων των πτυχών του εγκλήματος χωρίς εμπόδια και καθυστερήσεις και για να αποδοθούν το σύνολο των ποινικών και πολιτικών ευθυνών βεβαίως σε όλους τους ενόχους. Κυρία συνάδελφε, επισημαίνω ότι πρόκειται για μια σε εξέλιξη ποινική διαδικασία. Και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η ολομέλεια των Προέδρων Εφετών και των Εφετών του Εφετείου Λάρισας, λίγες μέρες μετά το τραγικό συμβάν, αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 28 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να αναθέσει την κύρια ανάκριση της υπόθεσης σε εφέτη ανακριτή, τον οποίο όρισε ομόφωνα, ορίζοντας επίσης ομόφωνα στην ίδια απόφασή της και την αναπληρώτριά του. Ο ορισμός δύο έμπειρων δικαστικών λειτουργών, δύο εφετών ανακριτών, κρίθηκε αναγκαίος λόγω της πολυπλοκότητας της έρευνας, αλλά και επειδή η υπόθεση είχε παρουσιάζει και παρουσιάζει αρκετές δύσκολες και πολύπλοκες παραμέτρους. Την ανώτατη εποπτεία στην ανάκριση, σύμφωνα και με το άρθρο 30 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, γνωρίζετε ότι την έχει ο εισαγγελέας εφετών Λάρισας. Μέχρι σήμερα, η δικαιοσύνη ερευνά ανεξάρτητα και απρόσκοπτα και εξετάζει κάθε αίτημα το οποίο υποβάλλουν οι συνήγοροι των θυμάτων και των οικογενειών τους. Αν και είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε όλα αυτά, όπως επίσης γνωρίζετε πως η ανάκριση για την υπόθεση των Τεμπών βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι μυστική, κάνετε λόγο στην κοινοβουλευτική ερώτηση την οποία σήμερα
αναπτύσσεται στην Βουλή για εγκληματικά πλημελή διαδικασία της έρευνας, για κρίσιμα αποδεικτικά που έχουν συνειδητά αποσιωπηθεί, αφήνοντας την κυβέρνηση βαθύτατα εκτεθμένη. Αυτή σας η αναφορά μου δίνει το δικαίωμα να πω ότι η ερώτησή σας, έτσι όπως την αναπτύξατε και προφορικά, δεν είναι απλώς επιπολή, αλλά δείχνει και έλλειψη σεβασμού. Έλλειψη σεβασμού πρωτίστως προς τα θύματα και τις οικογένειές τους, καθώς επιχειρείτε να αξιοποιήσετε μικροκομματικά τον ανθρώπινο πόνο και το αίτημά τους για γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης. Έλλειψη σεβασμού προς το έργο των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, αλλά και των πραγματογνωμόνων και των συνηγόρων των διαδίκων που πασχίζουν καθημερινά και συνεργάζονται για την ταχύτερη και πληρέστερη ολοκλήρωση της ανάκρισης, διότι με την ερώτησή σας και τα θέματα τα οποία θέτετε, ουσιαστικά το δικό τους έργο απαξιώνεται και αυτούς προσβάλλεται, κάνοντας λόγο για εγκληματικές καθυστερήσεις και συνειδητή αποσιώπηση στοιχείων. Και βεβαίως, έλλειψη σεβασμού στην συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών, καθώς ζητάτε από την κυβέρνηση να εμπλακεί σε πράξεις που αφορούν αποκλειστικά στη δικαιοσύνη και να παράσχει πληροφορίες για την κύρια ανάκριση που βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι όπως είπα μυστική και διεξάγεται από ανώτερους δικαστές. Βεβαίως, η κυβέρνηση, χωρίς να παρεμβαίνει στα θέματα τα οποία αφορούν στη δικαιοσύνη και τα ζητήματα της ανάκρισης, έκανε τρεις σημαντικές παρεμβάσεις, οριζόντιες. Η πρώτη παρέμβαση, θα την αναπτύξω για τη δευτερολογία μου, αφορά την δυνατότητα που παρασχέθηκε με την πρόσφατη διάταξη το άρθρο 44 του νόμου 5046 του 24, στην οποία δόθηκε η δυνατότητα για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική ασφάλεια, άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών από τις αγγελικές και ανακριτικές αρχές, προκειμένου να μπορούν οι ανακριτές να ακούσουν τις συνομιλίες που μέχρι εκείνη τη στιγμή, λόγω του ότι δεν υπήρχε σχετική νομοθετική πρόβλεψη, δεν είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν. Δεύτερη παρέμβαση ήταν με τη διάταξη του άρθρου 95 του νόμου 5090 του 24, όπου τροποποιήθηκε το άρθρο 309, παράγραφος 1 του κώδικα ποινικής δικονομίας, που επιτρέπει πλέον για τα εγκλήματα που αναφέρονται στο 13ο και 14ο κεφάλαιο του ποινικού κώδικα, μεταξύ άλλων και τα εγκλήματα τα οποία αφορούν στη διατάραξη των συγκοινωνιών, υπόθεση τεμπών, ο εισαγγελέας και ο πρόεδρος εφετών να μπορούν ομόφωνα να αποφασίσουν να μην ακολουθηθεί η ενδιάμεση διαδικασία των συμβουλίων, αλλά να παραπεμφθεί η υπόθεση προς κρίση στο ακροατήριο. Και το τρίτο, για το οποίο θα πω περισσότερα στη δευτερολογία μου, είναι το ότι προετοιμάζεται μία αίθουσα στη Λάρισα, η οποία θα μπορεί να φιλοξενήσει την δίκη σε πρώτο και δεύτερο βαθμό. Κύριε Υπουργέ, αν κάποιον θα έπρεπε να εγκαλέσετε σε κάθε περίπτωση για έλλειψη σεβασμού προς τα θύματα και τις οικογένειές τους, δεν θα ήταν άλλος από την ίδια την κυβερνητική πλειοψηφία για το πώς χειρίστηκε πρώτα και κύρια τη διαδικασία στην Εξεταστική Επιτροπή, την οποία δεν μπορεί να απεκδίεται από πάνω στην ευθύνη για τα αποτελέσματά της, τη βιαστική ολοκλήρωσή της και βεβαίως για μια σειρά άλλα ζητήματα που η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίσει να κρύβεται πίσω από τη δικαιοσύνη που βεβαίως τη κάνει τη δουλειά της. Όμως, πέρα από την αρχική δήλωση του Πρωθυπουργού για τα ανθρώπινα λάθη που έδωσε, αν θέλετε, και τον τόνο για το πώς θα θέλατε να εξελιχθεί το αφήγημα για την έρευνα, υπάρχουν μια σειρά πράξεις και παραλήψεις που βεβαίως έχουν καθοριστική συμβολή κυβερνητικών στελεχών και για το πώς βοήθησαν ή όχι τις ανακριτικές αρχές που βεβαίως θα έπρεπε ανεξάρτητα να κάνουν τη δουλειά τους. Όπως για παράδειγμα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εντολή για γρήγορη βιαστική αλλίωση του τόπου του εγκλήματος, το γνωστό μπάζωμα, όπως για παράδειγμα γιατί από την κυβέρνηση καθορίστηκε το αντικείμενο της έρευνας της πρότησης της Επιτροπής Γεραπετρίτη για το τι τέθηκε ως αντικείμενο ερευνών, για το πώς εγκαίρως βοηθήσατε τέλος πάντων να ληφθούν μια σειρά στοιχεία, αναφέρθηκε και στην πρωτολογία μου, βιντεοληπτικό, υλικό, ηχητικές καταγραφές κλπ. Και κυρίως
Αυτός για το οποίο έχει την πρώτη και κύρια ευθύνη η κυβέρνηση και δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή, είναι το γεγονός ότι αξιοποιεί το νόμο περί ευθύνης υπουργών, τον απαράδεκτο νόμο περί ευθύνης υπουργών, εμποδίζοντας την πραγματικότητα να αποδοθούν οι ευθύνες στους, και να γίνει έρευνα όπως πρέπει για τους αρμόδιους εμπλεκόμενους υπουργούς, που δεν μπορεί πραγματικά κανένας χέφρον νου σήμερα να λέει ότι δεν έχουν ευθύνες για ένα τόσο μεγάλο έγκλημα. Τι είναι αυτό που κυρίως φοβάστε στην απόδοση ευθυνών και επιχειρείτε με καθυστερήσεις ή με όποιο τρόπο παρενέβησαν μέχρι σήμερα τα πολιτικά, ξαναλέω, στελέχη στην εξέλιξη των ερευνών, στην προσπάθεια, στο πώς συνέδραμαν στη δικαιοσύνη για να κάνει τη δουλειά της. Φοβάστε ότι θα αναδειχθεί ότι το πάμε και που βγει στο σιδηρόδρομο συνεχίζεται ετοιμάζοντας τα επόμενα τέμπη. Αυτό ανέδειξαν τα περιστατικά που αποτύχει δεν οδήγησαν σε νέα θύματα, όπως για παράδειγμα το Χριστούγεννα στις Αχαρνές ή λίγες μέρες πριν στη Θεσσαλονίκη, όπου αποτράπηκε στο παραένα σύγκρουση επιβατικού με εμπορικού τρένου που μετέφερε μάλιστα πυρομαχικά για την Ουκρανία. Και βεβαίως, όσο προσπαθείτε να κρύβεστε πίσω από την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την ενεξελίξη έρευνες για να κρύψετε τις πραγματικές αιτίες πίσω από το έγκλημα στα Τέμπη, κυρίως το κάνετε γιατί θέλετε να κρύψετε ποιος είναι ο κύριος υπεύθυνος, που είναι η λογική, η πίστη στη λογική του κόστους οφέλους, που δεν ιεραρχεί την ανθρώπινη ζωή πάνω από τα κέρδη, η πίστη στη λογική που λέει ότι η ασφάλεια είναι μη επιλέξιμο κόστος και επιτρέπει σήμερα και στη ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχουν μόνο διάφορες ασφαλείς νησίδες σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, εκείνο που επέτρεπε τα τρένα να κινούνται χωρίς μέσα ασφαλείας, χωρίς προσωπικό, χωρίς δηλαδή με όλες αυτές τις συνθήκες που προδιέγραψαν το έγκλημα στα Τέμπη και που μέχρι σήμερα πραγματικά παραμένουν ανέγκυκτες, προετοιμάζοντας τα επόμενα εγκλήματα. Γι' αυτό λοιπόν το αίτημα προς την κυβέρνηση να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην επαναληφθούν στοιχεία, καθυστερήσεις ή παρεμβάσεις τέτοιες που εμποδίζουν τη δικαιοσύνη να ολοκληρώσει το έργο της, και ήταν πραγματικά πολλές. Θα μπορούσαμε να μιλάμε μέρες αν συζητούσαμε το πώς εξελίχθηκε η Εξεταστική Επιτροπή και τι ευθύνες υπάρχουν στην κυβερνητική πλειοψηφία γι' αυτό. Είναι λοιπόν να πάρετε μέτρα για να μπορέσει πραγματικά ανεπηρέαστη η δικαιοσύνη να ολοκληρώσει γρήγορα και σε βάθος όμως, γιατί το αίτημα των συγγενών είναι και να ολοκληρωθούν ουσιαστικά οι έρευνες που γίνονται από τη δικαιοσύνη. Γιατί το να αποδοθεί δικαιοσύνη είναι αίτημα των οικογενειών των θυμάτων, αλλά είναι και αίτημα και του ίδιου του λαού, όλων όσοι διαδήλωσαν με κυρίαρχο το σύνθημα ή τα κέρδη τους ή οι ζωές τους, για να μην επαναληφθεί ένα τέτοιο έγκλημα. Και είμαστε σίγουροι ότι όσο η κυβέρνηση δεν βρίσκει το δρόμο για να οδηγήσει τους υπεύθυνους στην αποδοθούν οι ευθύνες τους, θα είναι ο ίδιος ο λαϊκός παράγοντας αυτός που θα αποτελέσει τη θριαλίδα για να εμποδίσει και τη συγκάλυψη και το κουκούλωμα, και κυρίως για να μπορέσει πραγματικά αυτό το έγκλημα να τιμωρηθεί όπως πρέπει και να μην ζήσουμε ξανά νέα Τέμπη. Σε αυτό σας εγγυόμαστε, κύριε Υπουργέ, ότι το ΚΚΕ θα το βρίσκεται μπροστά σας, στο πλευρό αυτού του λαού που πραγματικά παλεύει μαζί με τους συγγενείς για να αποδοθούν στο ακέραιο οι ευθύνες. Ειλικρινά, κυρία συνάδελφε, διέκρινα μια πολύ μεγάλη σύγχυση στα όσα είπατε στη δευτερολογία σας. Ξεχνώντας αυτά τα οποία ρωτάτε με την ερώτησή σας, που είναι ζητήματα της ποινικής διαδικασίας, αναφερθήκατε στο σύνολο της, όπως συμβαίνει πάντα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, στο σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής, και όλα προσπαθείτε να τα αποδώσετε στο μεγάλο κεφάλαιο και στο κίνητρο του κέρδους. Όμως εδώ, για να επανέλθουμε στην πραγματικότητα, προσπαθήσατε επίσης να δημιουργήσετε σύγχυση σε ό,τι αφορά τα όσα εξέτασε η Εξεταστική Επιτροπή με την κύρια ανάκριση, η οποία βρίσκεται, όπως σας είπα, σε εξέλιξη και είναι μυστική. Οι εισαγγελείς και οι ανακριτές κάνουν πρωτογενή έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος και να αναδειχθούν ποινικές ευθύνες, έτσι ώστε να παραπεμφθούν προς κρίση από την ελληνική δικαιοσύνη οι υπαίτιοι. Σε αυτό βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
Καμία προσπάθεια παρεμπόδισης του έργου των ανακριτικών ή εισαγγελικών αρχών δεν προέκυψε, ούτε ασφαλώς επιχειρήθηκε από την κυβέρνηση. Ούτε κάτι τέτοιο αναδεικνύεται από τις μέχρι σήμερα έρευνες που κάνει η δικαιοσύνη. Αυτά όλα, κυρία συνάδελφε, με συγχωρείτε, αυτά όλα είναι πολιτικές τοποθετήσεις που ασφαλώς έχετε δικαίωμα εσείς στη Βουλή στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου να κάνετε, πλην όμως κανείς, ούτε καν οι συνήγοροι των διαδίκων και της πολιτικής αγωγής έχουν μέχρι σήμερα ισχυριστεί ότι προέκυψε πρόβλημα, και μάλιστα πρόβλημα το οποίο προέβαλε η κυβέρνηση στο έργο των ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών. Και απορώ πώς τα λέτε με τόση ευκολία όλα αυτά. Πώς έρχεστε εδώ και χαρακτηρίζετε έγκλημα και μάλιστα έχετε δικάσει. Το μόνο το οποίο απομένει είναι να τιμωρήσετε με ποινές που εσείς θα αποφασίσετε αυτούς που έχετε ήδη καταδικάσει. Πώς εσείς ξέρετε τι προκύπτει από την ανάκριση? Πώς ξέρετε ποιες ενδείξεις υπάρχουν έναντι ποιον? Υπάρχουν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε καθεστώς προσωρινής κράτησης. Το αγνοείτε αυτό? Σε ό,τι αφορά τώρα τις ποινικές ευθύνες των πολιτικών προσώπων και των δόντων υπουργών, κάποιος δεν είναι υπαίτιος, με συγχωρείτε, σε μια ευνομούμενη πολιτεία, πολλό δε μάλλον στην ελληνική δημοκρατία, όταν το θέλει η αντιπολίτευση. Πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία, η οποία διαδικασία περιγράφεται στο Σύνταγμα της χώρας και στους νόμους του κράτους. Και σας ερωτώ, εδώ και μήνες έχει ολοκληρωθεί το έργο της Εξεταστικής Επιτροπής. Για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του μήνα, όλες οι δικογραφίες έχουν έρθει στην Βουλή. Υπήρξε πρόταση από την αντιπολίτευση, έτσι ώστε να δούμε ποιες υποτίθεται ποινικές ευθύνες αποδίδονται στα πολιτικά πρόσωπα. Πώς αυτές στοιχειοθετούνται? Σε ποια άρθρα του ποινικού νόμου προσκρούν? Όλα αυτά λοιπόν, αν δεν τα έχετε κάνει, δεν μπορεί να έρχεστε, δεν νομιμοποιήστε ηθικά και πολιτικά, να λέτε ότι η κυβέρνηση βάζει προσκόμματα στη δικαιοσύνη, όταν σε όλους τους τόνους και με όλους τους από όλα τα υπεύθυνα χείλη έχουμε πει ότι το δυστύχημα των Τεμπών, θα πρόθεσή μας, όπως και πρόθεση ολόκληρου του ελληνικού λαού, είναι να φωτιστεί σε όλες του τις πλευρές, αλλά αυτό θα γίνει με έναν τρόπο υπεύθυνο, θεσμικά ορθό και με τις εγγυήσεις που προβλέπονται από τον ποινικό νόμο και το Σύνταγμά μας. Και μια τελευταία λέξη, κυρία Πρόεδρε, πριν όμως πω για την αίθουσα, το οποίο το θεωρώ σημαντικό, πρέπει να σας πω ότι, όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου, στέλνεται σε όλους τους φορείς που έχουν λόγο για να απαντήσουν ή να εισφέρουν πληροφορίες για το αντικείμενο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Εστάλλει λοιπόν η κοινοβουλευτική ερώτηση και στην εισαγγελία του Αριουπάγου, η οποία απήντησε με αριθμό πρωτοκόλλου 4711 από 2 Εβδόμου του 24, έγγραφό της, στο οποίο θα το καταθέσω στα πρακτικά, συγκεκριμένα αναφέρει ότι σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού σας γνωρίζουμε ότι η διαδικασία της συλλογής και διερεύνησης των αποδεικτικών στοιχείων σχετιζομένων με το έγκλημα των Τεμπών δεν αφορά την κυβέρνηση, αλλά αποκλειστικά και μόνο τη δικαιοσύνη. Ο αρμόδιος ανακριτής Λάρισας ήδη προχωρά σε διερεύνηση σε βάθος όλων των πτυχών του εγκλήματος για την απόδοση ποινικών ευθυνών. Αυτό είναι η απάντηση, είναι περίπου σε περίληψη όσα και εγώ σας εξέθεσα, κυρία συνάδελφε, της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Και πρέπει να σας πω, επειδή έχω φέρει την... Και ολοκληρώστε από αυτό, κύριε Βουλγέ. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, ότι με πρόσφατη απόφαση του ΤΑΓΔΙΚ έγινε αποδοχή της παραχώρησης του χώρου από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την αίθουσα η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την διεξαγωγή της δίκης των Τεμπών. Η αίθουσα αυτή είναι κατάλληλη, καθώς περιλαμβάνει την αίθουσα διαλέξεων, αίθουσα συσκέψεων, αίθουσα τεχνικού του ήχου και της μαγνητοφώνησης, ο χώρος τύπου συνηγόρων και ασφάλειας, καθώς και δύο παράπλευρες αίθουσες με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας των χώρων. Κατά συνέπεια, ό,τι μπορεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της να κάνει η κυβέρνηση, να είστε βέβαιοι ότι το κάνει, διότι πρόθεση όλων μας, όπως είπα και επαναλαμβάνω με έμφαση, είναι να διαλευκανθεί αυτό το τραγικό γεγονός σε όλες τις πτυχές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.